μπροστά ήταν το Τσιφλίκι. Τώρα πουλήθηκε αυτό, έγινε ο Μαρινόπουλος και 32 διαδέρισματα παρακαλώ. Ένα χωριό από πάνω από το κεφάλι μας. Δικά του είναι του Μαρινόπουλου. Όχι, όχι. Επιχειρηματίες. Εγώ με έμεινα πατάζω το 62 από το σχολείο και έμεινα στο χτήμα εκεί. Με τον πατέρα μου είχαμε τα ζώα με το 83. Δεν μ' άφησε να πάω πουθενά άλλο, γιατί έτσι ήταν τις εποχές εκείνης το σωστό. Αγόρια κάνει την περιουσία, εκεί με τη φωνή, να μην χαλάσει το χατήρι. Αυτό το χτήμα το κρατήσα. Θέλω να πω όλα τα ο γιος μου έχει δεν ακούω. Και λέει, την πρώτη πόλη κατοικία θα πουλήσω τη δεύτερη κατοικία για να κάνω την τρίτη μόνο του. Ακούμε. Και λέω του παππού μια μέρα, έλα να μην κάνουμε κάτι να φύγεις εδώ μέσα. Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Και βασιλεύ, ουράνιε, παράκληθε, το πνεύμα της αληθείας, παντακού, παρών, και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσε και καθάρισε εμάς από πάσης της υγείδος και σώσε τον αγαθέντα στους πάσης ημών. Αμήν. Όσα θα ακούσουμε όλοι μας είναι ο κανόνας που η Εκκλησία ορίζει κάτω από το φως του Αγίου Πνεύματος. Και το θέμα αυτό που θα εκθέσουμε είναι, όπως και τα προηγούμενα, παρμένο από το μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, όλη μεγάλη είναι Άγιοι βέβαια, αλλά επειδή είναι πολύ γνωστός, λέμε μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Επειδή διανύουμε ήδη τη δεύτερη εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, το θέμα αναφέρεται στη νηστεία. Πριν πω οτιδήποτε, το θέμα της νηστείας είναι καθαρά θέμα, αν το εξατομικεύσουμε, που το καθορίζει ο πνευματικός και αν υπάρχει και ασθένεια, μαζί και ο γιατρός. Αν δεν υπάρχει, μέσα σε αυτό το κανόνα υπάγονται όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Και άλλη φορά θίξαμε εδώ πέρα ότι είναι ο διάβολος πολυμήχανος, παμπώνυρος και χρησιμοποιεί πολλές μεθόδους όταν πολεμάει εκείνους που καταλαβαίνουν και έχουν συνείδηση για να αγωνίζονται για το όνομα του Ιησού Χριστού και για να οδηγήσουν την ψυχή τους στον Παράδεισο. Και γιατί είναι πολυμήχανος, γιατί είναι παμπώνυρος, γιατί δεν πάβει ποτέ. Έχει ακουστεί και άλλες φορές, δεν ξέρω ποιος το έχει πει εδώ μέσα, ότι εσύ λέει νηστεύεις, εγώ δεν τρώω ποτέ, εσύ αγρυπνείς και εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ, λέει ο διάβολος. Άρα
πάντα βρίσκεται έτοιμος να μας βάλει την παγίδα για να μας πιάσει και να μας δείξει. Γι' αυτό και ο Δαβίδ, όταν μιλάει στο Θεό μέσα στους ψαλμούς του, λέει «Στήθηκε βέβαια η παγίδα από αυτούς, τους εχθρούς, αλλά έπεσαν αυτοί μέσα στην παγίδα». Γιατί είχε πάντοτε εκείνο που ο ίδιος λέει «Κατά νου, προωρώμην τον Κύριο όνον οποιόν μου, διαπαντός, βλέπω μπροστά, ακριβώς μπροστά μου, πάντοτε τον Κύριο». Για ποιο λόγο? Για να μην σαλευθώ. Γιατί ήξερε, ήταν στημένες οι παγίδες και ότι μόνος του δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να τις ξεπεράσει τις παγίδες. Είτε αρχή είναι ενός έργου πνευματικού. Θα κάνει πάντα τη δική του επίθεση, το δικό του πόλεμο, για να μας κόψει, λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, την πρόθεση. Προβάλλοντας μας ένα δρόμο μπροστά ατελείωτο, για να μας κάνει να αευθύς εξ αρχής, να αισθανθούμε ότι δεν θα τα βγάλουμε πέρα και επομένως να μην αρχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε, όποιο έργο καλό και είναι αυτό. Πολύ δε περισσότερο εφόσον πρόκειται για μια νηστεία Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακόστης. Βρισκόμαστε στο μέσον και εκεί έρχεται πάλι για να προβάλλει, βάλει μπροστά μας τα εμπόδια, ώστε να μας πει ότι δεν θα αντέξουμε να φέρουμε εις πέρα στο έργο. Και βέβαια και εδώ πάλι γνωρίζουμε ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Εμείς δεν μπορούμε όχι μια Αγία Τεσσαρακοστή να διανύσουμε νηστεύοντες, αλλά ούτε το ελάχιστο δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τη δική του χάρη και δύναμη. Και τέλος, είναι τόσο τεχνίτης, το κλείνουμε σε εισαγωγικά μέσα εκείνο, ώστε και όταν ακόμα έχουμε επιτελέσει όλο το έργο, όλο, και τότε να μας έρθει και με πολύ πονηρό και ύπουλο τρόπο να μας οδηγήσει στην κοινοδοξία ότι επιτελέσαμε πολύ μεγάλο και θεάρεστο έργο και ότι αυτό το έργο είναι αποκλειστικά δικό μας, για να μας πάρει και τη τελευταία στιγμή, τη τελευταία τελευταία στιγμή, ό,τι καλό κάναμε, ό,τι καλό κάναμε. Γιατί? Γιατί δεχόμαστε τη δική του εισήγηση, ότι δικό μας είναι το έργο, με τη δική μας δύναμη το επιτελέσαμε. Να θυμηθούμε, γιατί ο Κύριος δεν το είπε εκεί και ως έτυχε, ότι ο τελώνης νίστευε, ο Φαρισαίος νίστευε, νίστευε ο Φαρισαίος. Δεις του Σαββάτου, δύο φορές την εβδομάδα, αλλά κοιτάξτε, πρόβαλε τον εαυτό του ως κατορθωτή του έργου εκείνου της νηστείας. Και όχι, δεν το επέγραφε στη δύναμη του Θεού. Θεές, Τάκη. Κύριε, στην Παλαιά Διαθήκη ίσχυε ο θεσμός της νηστείας. Ίσχυε. Της Καινής Διαθήκης θεσμός. Ίσχυε, ίσχυε, νηστεύα. Θα το δούμε τώρα συνέχεια. Θα το δούμε συνέχεια. Ίσχυε, ήτανε. Άρα λοιπόν, όποια σκέψη και όποιος λογισμός και οτιδήποτε άλλο περάσει από το νου μας, τη στιγμή που ξεκινάμε κάποιο θεάρεστο έργο, προκειμένου να μας πετάξει κάτω, όποτε και αν είναι αυτό, όποτε και αν έρθει αυτός ο λογισμός, εμείς θα επιγράφουμε εκείνο του Κυρίου, το «Ήπαγε ο πίσω μου Σατανά». «Φύγε Σατανά, εγώ δεν σε δέχομαι. Θα κάνω αυτό που λέει ο Κύριος με τη δική του χάρη και δύναμη». Έχει λοιπόν ξεκινήσει το έργο αυτό της νηστείας και επομένως όσοι βρισκόμαστε πάνω στο έργο αυτό πρέπει να ξέρουμε
λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι η γη χωρίς να κοπιάσει ο Γεωργός, καρπό δεν δίνει. Να μαλακώσει, αν δεν πέσει η βροχή και μια και δυο και τρεις φορές, ξέρει θα μείνει. Το ίδιο ισχύει, και όχι το ίδιο, γιατί εκεί πρόκειται για υλικά αγαθά, αλλά εδώ πρόκειται για ουράνια αγαθά, και στην περίπτωση του πνευματικού αγώνα της νηστείας. Ξεκινάμε το έργο, κουραζόμαστε. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ότι μια λέξη που μπορεί να έχετε ακούσει, εμείς δεν τη γνωρίζουμε, αλλά οι Άγιοι τη γνωρίζανε. Αν δεν σκυλθεί, σκυλθεί, δεν καμπουριάσει από τις μετάνοιες το σώμα, τότε, δηλαδή, να υπάρχει και κόπος και πόνος μαζί με την νηστεία. Αν λοιπόν αυτό, ελάτε μπροστά Πάτερ, αν λοιπόν αυτό δεν γίνει, τότε, δηλαδή, χωρίς πόνο και κόπο, νηστεία, δεν γίνεται δεκτή. Κινδυνεύουμε δηλαδή, αν ξεπεράσουμε τα εμπόδια του πειρασμού, νηστεύοντες, τις παγίδες του δηλαδή, να χάσουμε και από εκεί τον κόπο της νηστείας, αυτή την έλλειψη τροφών που κάνουμε, την πλήρωση νηστείας. Χωρίς λοιπόν κόπο, αυτό δεν γίνουμε. Και να ακούσουμε και τον Άγιο πώς ακριβώς τα λέει. Ποιήσομεν την ανάγκη φιλοτιμία. Να κάνουμε, λέγει, αυτό που είναι ανάγκη, δηλαδή την νηστεία, φιλοτιμία. Το ακουσίως προσόν, γιατί λέει ακουσίως προσόν, γιατί το σώμα το ανθρώπινο έχει άλλες απαιτήσεις από εκείνες που έχει η ψυχή. Δεν θέλει την νηστεία. Την απεμπολή, την πετάει από μακριά και ζητάει εδώ ο Άγιος, αφού ακούσια για το σώμα είναι, ακούσια για το σώμα έργο αυτό, εμείς να το κάνουμε έργο ανάγκης, ώστε με την ανάγκη αυτή και φιλότιμα να προσπεράσουμε το έργο την περίοδο της νηστείας. Και μάλιστα μας προτρέπει εμείς, όταν τα πρόσκαιρα, το φαγητό, προσφέρουμε στο Θεό, όχι κόφτοντάς το εντελώς, περιορίζοντάς το, ή κόπτας ορισμένες τροφές που απαγορεύονται, τότε εμείς προσφέρουμε στον Κύριο τα πρόσκαιρα και Εκείνος μας δίνει τα μόνιμα, τα αιώνια αγαθά. Και εμείς θα του προσφέρουμε του Κυρίου αυτά που είναι δεινά, με τη δική του βοήθεια που είναι δυσάρεστα για μας, και Εκείνος θα μας δώσει τα ευχάριστα, εκείνα που ο φθαλμός σου κίδε και ού σου κήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου ου κανέβη. Εκείνα δηλαδή που εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να διαλογιστούμε με κανένα τρόπο. Με άλλα λόγια, τον εαυτό του, την ίδια την Αγία Τριάδα. Αυτός είναι ο Παράδεισος. Άρα λοιπόν η νηστεία είναι πορισμός της αιωνίου ανέσεως, δηλαδή μας φέρνει σαν κέρδος, σαν πόρο, σαν ωφέλη, μία αιώνια άνεση. Έχουμε λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο λοιπόν να κάνουμε, παρά μόνον να κάνουμε έστω και ελάχιστο αγώνα για να κερδίσουμε εκείνα που λέει ο Άγιος, την αιώνια ζωή. Επειδή η νηστεία δεν είναι αγαθό
που το έχει επιβάλει τώρα η Εκκλησία μας κάτω από το φως του Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι τόσο μεγάλο σε ηλικία, Τάκη, όσοι είναι και ανθρωπότητα από τότε που έγινε. Ναι, και θυμίζω, γιατί ρώτησες προηγουμένως, και θυμίζω, ναι, δεν θα φάτε, ρώτησες, από αυτό τον κάρπο. Πολλοί θέτουν το θέμα αυτό καθαρά σαν παράβαση, σαν παράβαση νηστείας που άντε καλά και σώνει είναι κάποιο υλικό αγαθό. Δεν στέκει εκεί η εντολή του Θεού. Είναι καθαρά θέμα υπακοής. Αν δηλαδή φυσιολογικά ο άνθρωπος, φυσιολογικά εντελώς, δεχθεί την εντολή του Θεού και πει «Κύριε, επειδή αυτό σημαίνει ζωή αιώνια, υπακούω στο θέλημά σου, γιατί είναι καλό να υπακούσω», τότε από εκεί και πέρα η νηστεία δεν είναι θέμα νηστείας καθόλου, αλλά θέμα είναι πνευματικής αγωγής. Πώς δηλαδή εσύ στέκεις απέναντι στον νόμο του Θεού. Όχι αν φας ή δεν φας, πώς στέκεις. Στέκεις με ένα ναι, τελείωσε, νηστεία είναι το ναι που λες. Και από εκεί και πέρα όλα γίνονται. Το κατανόησες, Τάκη, αυτό που λες. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν σαν νόμο του Θεού πρώτο νόμο την νηστεία που τέθηκε πάνω στο παράδεισο. Αλλά και ο Μωυσής όταν τον κάλεσε ο Θεός για να ανέβει στο όρο Σινά επάνω, από το Θεό του ζητήθηκε να βάλει το λαό να νηστεύσει και να καθαριστεί προκειμένου να πάρουν τις εντολές πάνω από το όρο Σινά. Και μάλιστα έφτασε με το σημείο εκείνο ώστε να μην πλησιάσουν και το όρος που, από το οποίο μες θα έπαιρνε τις εντολές. Εκεί στο όρος επάνω ανέβηκε ο Μωυσής, πήρε δύο φορές εντολές, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και λέει ο Άγιος Γρηγόριος «Δακτύλο Θεού». Με το δάκτυλο Θεού εγγράφησαν οι εντολές. Βέβαια αυτό μια ανθρώπινη έκφραση, ο Θεός δεν έχει δάκτυλο, απλώς ό,τι θέλει αυτό και γίνεται. Λέει κάπου «Κύριε, με τη θέλησή σου έγιναν οι ουρανοί, το σύμπαν ολόκληρο, τα πάντα». Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε «Ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος». Θέλω να το προσέξουμε αυτό γιατί και γίνεται μια αντιπαραβολή με τον άλλο προφήτη, τον Ηλία. Εκεί λέει στο Σινά ο Μωυσής είδε, λέει, τον Θεό, έκφραση αυτή, γιατί Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, το λέει ο Κύριος ο ίδιος, είμαι ομονογενής Υιός ο όνης κόλπους του Πατρός, παρά μόνο λέει ομονογενής Υιός που είναι στους κόλπους του Πατέρα, αυτός ξέρει, γνωρίζει τι είναι ο Πατέρας, τι είναι το Άγιο Πνεύμα, γιατί ο ένας, ο Κύριος, είναι μέσα στον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα το ίδιο, το ένα πρόσωπο μέσα στο άλλο και κάνουν ένα Θεό. Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι είδε, λέει, ως πυρ, το λέει η Παλαιά Διαθήκη, το Θεό, μέσα, λέει, από τις φλόγες, από τη θύελα, από τις αστραπές και τις βροντές, του παρουσιάστηκε ο Θεός, λέει, και του έδωσε εντολές και του μίλησε ενώπιος ενώπιον, μίλησε ένας με τον άλλον. Γιατί το αναφέρουμε εκείνο? Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που έχω μπροστά μου, ότι καταξιώθηκε να ομιλήσει με το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο μόνο δια της νηστείας και όχι με τίποτα άλλο. Καθαρίστηκε δηλαδή. Βέβαια προϋπόθεση είναι ότι είχε και αρετές ο άνδρας, αλλά χωρίς αυτή δεν θα έφτανε στο σημείο να δει το Θεό και να σε μιλήσει το Θεό. Επίσης ο προφήτης Ηλίας, που είναι και αυτός ένας από τους προφήτες που είδε το Θεό,
Εκτιμώ η διαφορά ότι δεν τον είδε σαν πυρ, αλλά σε ανώτερη ποιότητα. Έτσι λέγει ο Γρηγόρης Παλαμάς. Και αυτό θα το εξηγήσουμε αυτό. Ποια είναι η ανώτερη ποιότητα που είδε? Τον είδε, λέει, ως άβρα, σαν γλυκιά άβρα ανέμου, να το χαϊδεύει, και παράλληλα άκουσε φωνή. Και σχολιάζοντας ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς, λέει ότι η άβρα είναι το Άγιον Πνεύμα με τη χάρη του που τον χαρίτωσε αφού νήστευσε προηγουμένως. Και η φωνή που άκουσε, γιατί άκουσε και ο πρόφητος Ηλίας φωνή, είναι, λέγει, η φωνή του Θεού, αυτή που ακριβώς όμοια ακούστηκε από το στόμα του Κυρίου μας. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα εύνη. Πηγαίνετε να κηρύξετε σε όλα τα εύνη. Είναι η φωνή, λέει, του κηρύγματος που έδωσε ο Κύριος αργότερα στους μαθητάς. Η άβρα λοιπόν είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος και η φωνή του Θεού. Μάλιστα εδώ σχολιάζει και λίγος Γρηγόριος ότι άκουσε εκείνο που άκουσε Μαρίτιδα. Πνεύμα ο Θεός και πνεύμα εν πνεύματι αληθεία διπροσκυνήν αυτόν. Και πνευματικά κανείς γνωρίζει την αλήθεια και προσκυνάει το Θεό. Πώς λοιπόν ο Ηλίας, σχολιάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είδε και άκουσε, είδε, λέει, μάλλον το χάιδεψε η άβρα και άκουσε τη φωνή του Θεού, και η απάντηση που δίνει είναι δεν θα έφτανε εκεί εάν δεν είχε σαν όπλο και την νηστεία. Και την νηστεία. Είναι δηλαδή από το Θεό η νηστεία τοποθετημένη για μας τους ανθρώπους. Και για να δούμε και κάτι άλλο που λέει και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς για τον προφήτη Ηλία. Λέγει δύναμην εκ της εν την νηστεία θέας λαμβάνει. Να το εξηγήσω. Από σαν πηγή, λέει, την νηστεία παίρνει δύναμη. Αφού βέβαια βλέπει το Θεό. Και τι του προσφέρεται, ποια δύναμη του προσφέρεται και με αυτή τη δύναμη τι κάνει στη συνέχεια. Χρήσε προφήτην ανταυτού. Τη δύναμη να χρήσει προφήτη. Και έχρησε προφήτη. Τον Ελισαίο που του έδωσε και την κάπα του. Και παρασχήν χάρη και να του δώσει, λέει, τη χάρη του προφήτη Ελισαίου ειν εκέκτητο την οποία είχε λάβει εκείνος ο Ηλίας, δηλαδή προηγουμένως. Ξαναλέμε λοιπόν ότι πρώτον τον κατέστησε προφήτη, δεύτερον του δώσε τη χάρη που είχε και ο ίδιος λάβει από τον Θεό. Και το πιο σπουδαίο που είναι και σύμβολο αποκάλυψη της μιας πάρα πέρα αλήθειας είναι ότι δια της νηστείας λέει ανελήφθη επί πυρήνου άρματος στον ουρανό. Ανελήφθη επί πυρήνου άρματος στον ουρανό. Αυτό που συμβολίζει και την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος ανελήφθη στον ουρανό. Και εμείς θα αναλυφθούμε στον ουρανό. Ανέβη, λέει, ο Θεός έναν αλλαγμό, ο προφήτης Δαβίδ, εμφωνεί σάρπιγγος. Ανέβηκε ο Κύριος μας, λέει, μετά την Ανάσταση, δια της αναλήψεώς του στον ουρανό. Εμφωνεί σάρπιγγος. Δηλαδή, σημαίνει αυτό, δηλώνει αυτό της την αγγελική χαρά. Με έναν τρόπο οι άγγελοι υμνολογούσαν τον Κύριο. Δεν λέει, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστίκετε εμβλέποντες. Γαλιλαίοι, προς τα κάτω μιλάνε. Γιατί κοιτάτε στον ουρανό, όπως το βλέπετε και ανεβαίνει, εν μέσω αγγέλων και αρχαγγέλων θα κατέβει. Άρα ανέβηκε και είχαν χαρά οι άγγελοι. Έτσι λοιπόν και ο Ηλίας δια της νηστείας δύο μεγάλα δώρα προσέφερε. Ή και έλαβε και έδωσε. Όσοι παίρνουν και δίνουν τα δώρα εκείνα. Για να καταλήξουμε κάπου αλλού, το επιστέγασμα όλων που είναι και επιβεβαίωση της Παλαιάς Διαθήκης. Ου κήρθον καταλύσε, δεν ήθελα να καταργήσω, αλλά να συμπληρώσω την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο Κύριος μας.
Εδώ έχω πάει στα Γεωδόρα, έχουν δει το Σαραντάριον Όρος, εκεί που ο Κύριος μας επί 40 ημέρες ολόκληρες, διαβάζω τον Άγιο Γρηγόριο πως το λέει, νικά κατά κράτος των κοινών πειραστήν. Νικά κατά κράτος. Δηλαδή, όλη τη δύναμη του διαβόλου τη σπαραλιάζει κυριολεκτικά, με τη γλώσσα τη δική μας. Το κατά κράτος σημαίνει εντελώς. Νικά εντελώς των κοινών, εκείνο που μας πειράζει όλους, τον κοινό πειραστή. Κοινός πειραστής είναι ο διάβολος. Και, τούτου, και το τούτου κατά ανθρώπων αφαιλόμενος κράτος. Και του διαβόλου τη δύναμη του την αφαίρεσε, ώστε να μην μπορεί να μας κάνει τίποτα. Πώς, το είπαμε, νηστεύων επερημίας, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, νηστεύοντας στην έρημο. Έχω μια απορία πάνω σε αυτό. Αφού ο Κύριος μας ήταν Πανάγιος, εσύ, ναι, ναι. Είχε ανάγκη τη νηστεία, κύριε. Να απαντήσω αμέσως. Πατέρα, θα το βάλουμε τον Πάτερ στο τέλος, θα μας τα πει. Κάτσε, τελειώνω γρήγορα εγώ. Θα μας πει και ο Πάτερ. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λέει ο Κύριος σαν άνθρωπος, όχι σαν Θεός. Ό,τι έπραξε, το έπραξε να το δούμε εμείς και να το εφαρμόσουμε. Το λέω στη γλώσσα δική μας. Λέει, δεν θυμάμαι το προηγούμενο, το επόμενο το θυμάμαι όμως, λέει ότι η Πολυμπάνων άφησε τον εαυτό του, παράδειγμα, ή να τη σύγνεση να αυτό ακολουθήσουμε, για να ακολουθήσουμε τα γνάρια του. Άρα ποια είναι τα γνάρια? Υπογραμμών. Ναι, υπογραμμών. Υπογραμμών, βεβαίως. Άρα λοιπόν, δεν έπραξε για να εξαγιαστεί ο ίδιος, γιατί αυτό σε αμαρτία νου καπίησε, που δεν βρέθη δώρο σαν το στόματι αυτού, μόνο σαν εχθρή του. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αυτό, νομίζω είναι εκ το κεφάλαιο. Και το διάβαζα σήμερα. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ο Κύριος μας ό,τι έπραξε, το έπραξε για να μας υποδείξει το δρόμο που θα φτάσουμε εκεί. Και το σταυρό που έβαλε και τον έχει εσαΐ όσο ζούμε στον κόσμο αυτό, τον έβαλε ως υπόδειγμα. Αυτός είναι ο δρόμος, λέει. Δεν είναι άλλος δρόμος. Επομένως λοιπόν, ο διάβολος, ο Κύριος, είναι ο αφαιλόμενος στην τυραννίδα του διαβόλου. Είναι εκείνος που το αφαίρεσε την τυραννική ισχύ που είχε πάνω στον άνθρωπο. Και την αφαίρεσε ο Κύριος μας νηστεύων επερημίας, το φωνάζω, νηστεύων επερημίας, δια της νηστείας. Όποιος διδάσει κάτι διαφορετικό είναι αιρετικό. Είναι αιρετικό πέρα για πέρα. Τώρα έρχομαι σε κάποιο άλλο θέμα που είναι μαζί με αυτό. Πριν αρχίσει η νηστεία της Αγίας Μεγάλης Σαρακοστής, επειδή το σχολιάζει και ο Άγιος Γρηγόριος, έχω μπροστά μου την ομιλία, αλλά το έχω σημειώσει και στα δικά μου τα χαρτιά, για να μην σας κουράζω, αναφέρει το εξής. Πού είναι, λέει, τα τραγούδια, οι χοροί, τα φαγωπότια των αποκραίων? Δεν γίνωσα πριν αρχίσει η νηστεία, αλλά την Ελλάδα. Αυτά, λέει, χαθήκαν από τότε που άρχισε η νηστεία, λέει. Όμως αυτά είναι μια παρερμηνία του Πνεύματος Εκκλησίας της πρώτης εβδομάδας και της δεύτερης εβδομάδας που πριν αρχίσει η νηστεία, η αποκρίαση δηλαδή, είναι κατακάθια, για να πω τίποτα άλλο, της αρχαίας εποχής που έχουν επιβιώσει και στη σημερινή εποχή. Επειδή ζούμε σε μια εποχή, εμείς τώρα, υπερκαταναλωτική εποχή, όχι καταναλωτική, υπερκαταναλωτική εποχή, έχει ισχύ εκείνο που συνέβη στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δηλαδή, τότε τι επικρατούσε, λέει ακρασία ο Άγιος Γρηγόριος. Ακρασία, δηλαδή έτρωγαν και έπιναν. Μας θυμίζει δηλαδή εκείνο που είπε ο Κύριος, πότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία, και λέει ημέρε ως περιμέρε Νόε, που έτρωγαν και έπιναν, λέει, έως ότου ήρθε ο κατακλυσμός. Τότε όμως στην εποχή του Σοδόμων και Γομόρας οι άνθρωποι
ζούσαν το παράλογο και το παραφύσι σε ακραία σημεία, σε πολύ ακραία σημεία. Είχε λησμονηθεί το ανδρικό φύλο και είχε μεταβληθεί σε γυναικείο φύλο κατά ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό. Και βέβαια τότε, όπως και στην εποχή του Νόε, ακούστηκε, τονίζω, ακρασίας. Ήτανε περίοδος ακρασίας. Ου μη καταμείνει το πνεύμα με βαφτής. Δεν θα αφήσω το πνεύμα μου. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το πνεύμα το Άγιο, όταν κάνει απόσυρση του εαυτού του, τότε όλα οδηγούνται στο θάνατο. Γιατί αυτός είναι ο προνοητής και συντηρητής της χρήσης όλης. Όπως όλα τα έργα έχουν το προνοητή και συντηρητή τους στα επίγεια, και ο Κύριός μας και Θεός μας έχει το προνοητή και συντηρητή το Πνεύμα το Άγιο. Άπαξ και αυτό αρθεί, τότε όλα οδηγούνται στο θάνατο. Τελείωσε. Ναι, δεν υπάρχει ζωή χωρίς Πνεύμα Άγιο. Ας ισχύσουν τι θέλουν. Όχι μόνο για εμάς τα λογικά όντα, αλλά για ολόκληρη την κτήση. Τελείωσε. Πώς θα ζουν τα όντα χωρίς να υπάρχει εκείνος που τα συντηρεί? Εμείς τα φτιάχνουμε, εμείς τα καλάμε. Και ερχόμαστε τώρα σε κάποιο ανάλογο πράγμα, δηλαδή. Σήμερα, το τονίσαμε και όταν μόλις προηγουμένως, βλέπουμε και η δική μας εποχή να έχει, δεν ξέρω το ποσοστό πόσο είναι, όμοιο χρώμα με εκείνο που είχαν τα Σόδομα και τα Γκόμορα. Στις τηλεοράσεις προβάλλονται με, όχι με έμφαση, με όλα τα δυνατά και ζωντανά χρώματα, ότι και οι διεθαρμένοι μπορεί να έχουν οικογένεια. Η διαστροφή. Ναι, η διαστροφή. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσουν με αυτό το τρόπο την νιώτη να την υποδιαιτήσουν όπως θέλουν αυτοί, στη διαστροφή. Όχι τίποτα άλλο παραπάνω. Έχει μπει στο κανάλι η Δινιώτη και οι μεγάλοι κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αφού δεν έχουν νουν και πνεύμα Κυρίου, ακολουθούν αυτά που λέει η τηλεόραση. Κάνει με άλλα λόγια αυτό που λέει ο λαός, τη λεγόμενη ο διάβολος πλήσει το κεφάλαιο. Πλήσει και το κεφάλαιο. Εκεί οδηγεί, το φωνάζουμε, η ακρασία. Η ακρασία. Προβάλλει η γραφή μας παραδείγματα ακρασίας και άλλα. Δηλαδή, ο Πατριάρχης Ιακώβ, όχι, ο Ισάβ και ο Ιακώβ, δύο παιδιά, δεν θυμάμαι, δύο αδέρφια είναι, μου διαφέρει το ο πατέρας τους. Λοιπόν, ο ένας πουλάει τα πρωτοδόκια στον άλλον για ένα πιάτο φαγητό. Του Ιακώβ, δύο παιδιά. Ισάβ και... Του Ισάβ και Ιακώβ. Ισάβ και εντάξει. Εγώ σας μπέρδεψα, συγχωρείτε πάρα πολύ. Εντάξει, συγχωρέστε με. Λοιπόν, ο ένας πουλάει τα πρωτοδόκια στον άλλον. Και εκεί τι γίνεται, από ακρασία λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Και κάνει τα πρωτοδόκια. Όλη η ιστορία είναι στη μία εγκράτεια. Είναι, όλη η ιστορία είναι μία εγκράτεια, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, και για να έρθουμε συντομία, για να δώσουμε το λόγο και στον Πάτερ, για να ψήνει συντομία και στον ιερέα Ηλί της Παλαιάς Διαθήκης, λέει η Παλαιά Διαθήκη ότι τα παιδιά τους στο ναό έψησαν μπροστά, έβρασαν κρέατα απειγορευμένα και ο πατέρας λέει δεν τους είπε τίποτα και τιμωρήθηκαν και τα παιδιά και ο πατέρας. Ακρασία στα παιδιά, στον πατέρα προστίθεται η ποινή, χάνει τα παιδιά του γιατί δεν είχε δώσει την αγωγή στα παιδιά που έπρεπε, αυτή που έπρεπε να τιμωρήσει κιόλας για την παράβασή τους. Έπρεπε να λάβουν τιμωρία, δεν τιμωρήθηκαν λέει. Και εδώ έχουμε φαινόμενο ακρασίας τέκνων ιερέως Ηλί. Λοιπόν, θέλω τώρα και να τελειώσω, σελίδα 190 να δω και να δώσω το λόγο στον Πάτερ, μην σας κουράζω άλλο. Λοιπόν, ο Άγιος Γρηγόριος επισημαίνει τα εξής. Για την εποχή μας και για την εποχή του βέβαια. Ισχύουν, είναι λόγος Θεού και είναι αιώνιο το κύρος του. Λέγεται λοιπόν τα εξής. Καθάπερουν ο εν το Ευαγγελίο πλούσιος εκείνος. Υπόν εαυτό. Όπως ακριβώς λέει
στο Ευαγγέλιο ο πλούσιος εκείνος είπε στον εαυτό του: «Ψυχή, φάγε, πίε, Εφραίνου». Έτσι τελειώνει την ομιλία του Άγιος, ε. «Άξιον εαυτόν άθλιος επίησε της αιωνίου φλογός». Και με αυτόν τον τρόπο έκανε τον εαυτό του άξιο της αιωνίου φλογός. «Ανάξιον δε και της παρούσης ζωής, ούτως ημείς αδελφοί», έτσι και εμείς αδέρφια, «αντιστρόφως είπομεν», ας πούμε από την ανάποδη αυτό που είπε ο πλούσιος, «στον εαυτό μας εγκρατεύεστε και νηστεύειν». Εμείς θα πούμε στον εαυτό μας εγκράτεια και νηστεία. «Εγρηγορένε τε και συστέρεστε», να έχουμε λέει προσοχή, εγρήγορση, και να έχουμε και συστολή, δηλαδή να έχουμε σεβασμό και ταπείνωση μπροστά στον νόμο της εντολής, κατά έναν τρόπο, «και ταπεινούστε και κακοπαθήν», και να έχουμε ταπείνωση και κακοπάθεια στον εαυτό μας. Να πονάει και λίγο το θέμα της νηστείας, όχι να είναι 10 πιάτα ή 2 πιάτα ή δεν ξέρω πόσο, να είναι νηστεία που να την καταλαβαίνουμε. Αυτό εννοεί εδώ πέρα δηλαδή. «Υπέρ της σωτηρίας ημών, ούτω γάρ και την παρούσαν ζωή καλώς», έτσι λοιπόν και την τωρινή ζωή την παρούσα, «καλώς και θεοφιλώς διανύσομε», θα την περάσουμε λέει καλά και με εφαρμογή του νόμου του Θεού, «και την αιώνια ζωή θα κληρονομήσουμε, της οποίας αιωνίου ζωής ας γίνουμε με τη χάρη του Θεού και τη φιλανθρωπία του εμείς μέτοχοι, στον οποίο ανήκει η δόξα και το κράτος αιώνας στο αιώνα μην». Θέλουμε τον Πάτερ, τελείωσα γρήγορα σήμερα, θέλουμε και τον Πάτερ να μας πει και αυτός δύο πράγματα, αφού έτυχε εδώ. Έλατε μπροστά, Πάτερ, σας παρακαλώ πολύ. Ελάτε. Ορίστε. Θα σβήσει. Ας το... Ας την πάρει, ας την πάρει. Πάρτε, πάρε μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Όπως τα είπε και ο κύριος Αδάμ, σκοπός στη ζωή μας δεν είναι άλλος από το να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος είναι όλη η διδασκαλία της ορθοδοξίας μας. Η αγάπη, η πίστη, και άλλες αρετές. Και αυτές θα αποκτούμε με τον προσωπικό μας αγώνα, ο καθένας προσωπικά. Στο θέμα της εγκράτειας και της νηστείας που είναι στις μέρες μας, είναι το μέσον που θα καταφέρουμε να αποκτήσουμε αυτή τη χάρη του Θεού και το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από εδώ για να πάμε στην Αθήνα κάτω, να πάμε με τα πόδια και να κάνουμε μία ημέρα. Μπορούμε να πάρουμε το αυτοκίνητό μας και να φτάσουμε σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι, η νηστεία είναι αυτή που θα διώξει τα εμπόδια και θα φτάσουμε πιο γρήγορα κοντά στον Θεό. Αρκεί αυτή να γίνεται με πολύ αγάπη, να γίνεται χωρίς καταπίεση και να γίνεται ελεύθερα. Όπου υπάρχει καταπίεση, δεν υπάρχει Πνεύμα Θεού, δεν υπάρχει Θεός. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, πάλι δεν υπάρχει Θεός. Η Ορθοδοξία μας έχει δύο κριτήρια, την ελευθερία και την αγάπη. Ελευθέρους μας θέλει ο Θεός, να Τον αγαπήσουμε και να Τον συναντήσουμε. Όσες θέλει ο οποίος ελθύνει. Δεν θέλει κανένα με το ζόρι να τραβήξει. Όποιος θέλει, λέει, ας έρθει μαζί μου. Απαρνηθάς το εαυτό και αρά τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Και ας πάρει το σταυρό. Καθένας μας έχει το δικό του σταυρό που σηκώνει. Έτσι, με αυτόν τον σταυρό θα ακολουθήσουμε και θα φτάσουμε στην Ανάσταση. Ανάσταση χωρίς σταύρωση δεν υπάρχει. Έρχεται η σταύρωση και η συνεχή Ανάσταση. Έτσι, μέσα από όλα αυτά και μέσα από τον αγώνα μας, τον προσωπικό, με υπομονή, με ταπείνωση, με προσευχή, με νηστεία, με εξομολόγηση και με συχνή συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τώρα ζούμε στην πιο όμορφη εκκλησιαστική περίοδο, με τις πιο όμορφες ακολουθίες. Μεγάλα απόδειπνα κάθε απόγευμα στις εκκλησίες μας. Εσπερινές προηγιασμένες. Κατανοητική εσπερινή. Η κάθε Κυριακή είναι δοσμένη σε μια θεματολογία
που μας βοηθάει να φτάσουμε στο νόημα των ημερών όσο πλησιάζουμε προς την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι τόσο όμορφα, τόσο έτσι με μαϊστρία βαλμένα από τους πατέρες μας που βοηθούν, είναι σαν σκαλοπάτια. Κάθε Κυριακή ανεβαίνουμε και ένα σκαλοπάτι. Αρκεί αυτό το σκαλοπάτι ανεβαίνουμε με χαρά. Αν δεν έχουμε χαρά μέσα μας, καλύτερα να ψάξουμε λίγο πιο βαθιά, να δούμε τι γίνεται, γιατί δεν έχω χαρά. Αν φτάνω στην νηστεία και λέω, όχ. Θα πεθάνω από την άλλη, θα αρρωστήσω και θα πεθάνω. Και βαχ, τότε δεν έχει καμία σημασία. Είναι σαν τον Πέτρο που μέσα στη βάρκα έχουμε λίγο ψύχηση. Και όμως πει το Οικοκύριος, ο λιγόπιστε ιστία δίστασης. Γιατί δίστασης. Έτσι. Όλα λοιπόν είναι ελεύθερα. Στο χέρι μας, να κάνουμε και να τα κάνουμε. Ο Θεός μας αυτό θέλει. Δεν θέλει από φόβο θα νηστέψω για να μην, χάσω τον Παράδεισο. Ή θα νηστέψω γιατί είναι αμαρτία. Όχι, θα νηστέψω από αγάπη και φιλότιμο προς το πάθος του Χριστού μου. Θα νηστέψω για να καθαρίσω τον εαυτό μου, να τον κάνω πιο δεκτικό στο να έρθει μέσα μου η Θεία Χάρις. Έτσι θα καθαρίσουν τα μάτια της ψυχής μου και θα δω πιο όμορφα και πιο απλά και πολύ πιο συνετά τον δρόμο που θα με οδηγήσει κοντά στον Θεό. Έτσι εύχομαι ο Θεός μας να μας δώσει πρώτα σε μένα και σε όλους μας αυτή τη χάρη του να μπορούμε να διακρίνουμε το τι είναι το θέλημά Του και να βγάζουμε έξω από αυτό τον εγωισμό ότι εγώ είμαι νηστευτής, εγώ είμαι ασκητής, εγώ είμαι αυτό, είμαι το άλλο. Δεν έχω καμία σχέση αυτά με την Ορθοδοξία μας. Μα είπε ο Κύριος ότι όχι τα εξερχόμενα, μπορείς στο άνθρωπο. Τα εξερχόμενα, αλλά όμως τα εισερχόμενα είναι, έχουν αυτά που θα βγάλω από την καρδιά μας. Εάν δεν έχω εγκράτεια στην τροφή μου, δεν θα έχω εγκράτεια και στη γλώσσα μου. Δεν θα έχω εγκράτεια και στις πράξεις μου. Δεν θα μπορέσω να εγκρατεύσω και το λογισμό. Μάλλον θα πρώτα νηστεία πολύ πνευματικό περιεχόμενο να πει ιδιαίτερα. Δεν έχει άλλο νόημα. Όταν αποχρωματίσουμε και βγάλουμε από την νηστεία των Χριστών, νηστεύουν και οι κουρού. Νηστεύουνε. Ο διάβολος τρώει, δεν είναι. Νηστευτής είναι. Και όμως ο διάβολος δεν έχει ταπείνωση. Γι' αυτό τα παθαίνει αυτά. Αυτό είναι το κλειδί. Είναι η αρνητή τη Εκκλησία μα. Είναι το κλειδάκι, είναι αυτό που θα μα οδηγήσει κοντά στον Θεό. Εάν το καταφέρουμε αυτό, και είναι στο χέρι μας, δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να πω, Θεέ μου, βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Άνθρωπος αδύναμος είμαι, άνθρωπος με πάθη, με λατώματα. Ποιος είναι που δεν έχει πάθη και λατώματα. Να μας βρει πάνω στην προσπάθεια. Βοήθησέ με να γίνω όπως θες εσύ. Και αυτό το καταφέρουμε πώς. Μέσα από την Εκκλησία μας. Μέσα από την Αγία μας Εκκλησία. Μέσα από τη μετάνοια, την εξομολόγηση. Μέσα από όλες αυτές τις ευκαιρίες που μπορούμε να πάρουμε χάρη. Αυτό είναι ο σκοπός της ζωής μας. Να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Να μην το λυπήσουμε. Και ο Άγιος Ισάκος Σύρος έλεγε για την εγκράτεια κάπου. Εγκράτεια και γύμναση και στην τροφή λιτότης και έγερση σε οθυνή εστί μακροβιώτης. Πόσα πράγματα. Αυτό το λέγανε στην Αγία Λαύρα. Στα Καλάβρετα που είχε ένας μοναχός πατήρ Βασίλειος. Έχει κοιμηθεί η αιωνία του μνήμη. Και το έλεγε συνεχώς αυτό το πράγμα τον κάπου τον είχαμε σκεφτεί. Εγκράτεια και γύμνασης και στην τροφή λιτότης και έγερσης εωθυνή εστί μακροβιώτης. Αυτό που έχει η Εκκλησία μας. Εγκράτεια. Περίοδος εγκράτειας. Γύμναση. Όχι. Ποιο να κάνει γυμναστική. Η Εκκλησία μας γύμναση ποιο έχει. Έχει τις μετάνοιες που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Όσες μπορεί. Στην τροφή λιτότης. Λιτά. Απλά. Όμορφα. Και έγερσης εωθυνή. Θα σηκωθούμε πρωί. Να δοξολογήσουμε τον Θεό για την ημέρα που έρχεται. Έτσι. Είναι πολύ όμορφα τα πράγματα. Πολύ όμορφα και πολύ απλά. Είναι στο χέρι μας. Όποιος θέλει, ανοίγει την πόρτα και μπαίνει. Όποιος δεν θέλει, μένει έξω του νυμφώνος, σαν τις μωρές Παρθένης και λέει, Κύριε, τι έγινε εδώ. Γι' αυτό ο Θεός μας δώσει δύναμη σε όλους μας να προχωρήσουμε και τις υπόλοιπες εβδομάδες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με αυτό το πνεύμα της αγάπης. Της αγάπης, της απλότητος και με πολύ άνεση, με άνεση, χωρίς τρίμο, χωρίς αυτό το μάζεμα, την κακομεριά. Αυτό το χαίρεται πάντοτε, τα λέει όλα αυτά που λέτε, το χαίρεται πάντοτε. Χριστιανός δεν είναι ο κακομεριάς. Να χαίρεται κανείς πάντοτε, το διαδεαλήτως να προσεύχεται. Και όταν κανείς
Προσεύχεται, πρέπει να ανιστεύει. Γιατί με γεμάτο στομάχι προσεύχεται να ανεβαίνει τα αναμέτρα. Το διαλύτως προσεύχεται είναι συνεχώς όταν στο νου μου, στο μυαλό μου, στη ζωή μου έχω τον Χριστό. Είτε εργάζομαι, είτε ταξιδεύω, είτε ό,τι και αν κάνω, στο μυαλό μου υπάρχει ο Χριστός και λέω Θεέ μου, ανά πάσα στιγμή το μυαλό μου στρέφεται εκεί. Αυτή είναι η προσευχή, το αδελφό προσεύχεται. Είναι και η προσωπική προσευχή, είναι και η δημόσια προσευχή στους ναούς μας. Είναι πολλά τα στάδια και πολλές οι μορφές της προσευχής. Που ο καθένας έχει το χάρισμά του, το ταλαντό του, πού θα δώσει την ψυχή του και πού θα αναπαύεται. Είναι θέμα ανάπαυσης, ψυχικής γαλήνης. Είναι θέμα καθαρά προσωπικό. Αυτά δεν γίνονται με συνταγές. Είναι προσωπική επαφή με τον Θεό. Μέσα σε ένα εξομολογητάρι, με τον πνευματικό μας. Ο δρόμος του Σουναλού δεν είναι μοναχικός. Και εδώ είναι μοναχικός ο δρόμος της σωτηρίας ψυχής μας. Εκεί δεν χωράνε ούτε οι γυναίκες, ούτε παιδιά, ούτε περιουσίες, τίποτα. Είναι μοναχικός αυτός. Και όμως όλα βοηθούν. Και συντηρούν. Και η σύζυγος και τα παιδιά και οι διπλανοί μας είναι συνειδηφόροι μας και συγκυρινέοι μας. Θα μας βοηθήσουν να σηκώνουν σαυρό. Μας βοηθήσουν γιατί σε ένα σημείο λέει η γραφή: άμα άρουμε τους πειρασμούς, ποιος θα σωθεί. Είναι και οι πειρασμοί που σε κάνουν καλύτερο. Αλλά όμως αυτό, ο σκοπός μας είναι να μην λυπήσουμε το Άγιο Πνεύμα και να αγαπήσουμε τον Χριστό μας ελεύθερα και όμορφα. Να είστε καλά, ο Θεός να δίνει κάθε καλό και πολλή ευλογία σε όλους. Εμείς σας ευχαριστούμε για να είστε καλά. Καλά λόγια. Τι ώρα είναι? Πάνω 10. 10. Έχουμε 10. 10. Έχουμε 10. 2 λεπτά από το πάνω. 2 λεπτά. Λοιπόν, θέλω... ακολουθεί η 25η Μαρτίου. Χτες η Εκκλησία μας γιόρτασε τη Γιαγή της Ουδοξίας. Αμφιταλαντεύτηκα αν θα έκανα το θέμα της νηστείας, γιατί πέρασε από το λογισμό μου που πρέπει να έχουμε μία κατοχυρωμένη γνώμη γύρω από τη λατρεία των εικόνων μας. Γιατί κατά χρονικά διαστήματα, στο παρελθόν, έχει πολεμηθεί η Εκκλησία στο θέμα αυτό επάνω και έχουν χυθεί ποτάμια από αίματα. Η ιστορία αυτή που διαβάζουμε δεν αναφέρει λεπτομέρειες. Λέγει μόνο ότι χωρίστηκαν σε δύο παρατάξεις κολμάχοι και κονόφιλοι. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα σκοτεινιάζει πέρα για πέρα. Η ιστορία, η πολιτική ιστορία. Όμως υπάρχουν και πηγές που μιλούν καθαρά για την οικονομαχία. Στο άλλο θέμα, μας παίρνει ο χρόνος και έχουμε και μια Κυριακή ακόμη πριν την 25η Μαρτίου, γιατί έχω μελετήσει την 25η Μαρτίου από τώρα, και την εγκαιρμένη στο τόπο. Τώρα εκεί μια επιλογή θα κάνω. Δεν ξέρω, άμα δεν μας παίρνει ο χρόνος, μια επιλογή θα κάνω. Μάλλον για την Παναγία θα μιλήσω, γιατί εκεί επιβάλλεται, αν δεν με παίρνει ο χρόνος. Αν με παίρνει, θα αναφερθώ και στο άλλο. Γιατί το θέμα της εικονολατρείας. Λοιπόν, δεν θέλω να κουραστούμε άλλο. Αν θέλει κάποιος να πει κάποια γνώμη πάνω στο θέμα της νηστείας, την ακούμε ευχαρίστως και μετά λύνουμε το μάθημα και φεύγουμε. Έχει να πει κάποιος κάτι? Πάνω στο θέμα, πάνω στο θέμα. Ναι, το θέμα είναι ότι να μην έχουμε μόνο την προσοχή μας, ας πούμε, να μην έχουμε μόνο την προσοχή μας στα φαγητά, τα αρτήσιμα. Πρέπει να έχουμε την προσοχή μας και στις σκέψεις και στα λόγια. Δεν είναι μόνο η νηστεία των φαγητών. Ναι, λοιπόν, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να προσέχουμε γενικώς, ας πούμε, στην νηστεία. Πάνω στο θέμα αυτό της νηστείας, το έχει θέσει και ο Κύριος ξεκάθαρο. Πρέπει να πεταχθούν όλα τα δαιμόνια από μέσα για να κάνει δεκτή την νηστεία. Τι μεγαλύτερο δρόμο μας έδωσε από αυτό, ας πούμε, που να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον πειρασμό, διότι ο πειρασμός καίγεται όταν νηστεύει ο άνθρωπος. Γιατί όταν νηστεύει ο άνθρωπος ταπεινώνεται και όταν ταπεινώνεται ο άνθρωπος καίγεται ο πειρασμός, ας πούμε. Αφόσον η νηστεία είναι κατά Θεόν και δεν έχει την έπαρση του Φαρισαίου, τότε γίνεται η νηστεία δεκτή.
θέλω να έχουμε τις εικόνες της γραφής στο μυαλό μας και να φύγουμε. Δηλαδή, ποιες είναι οι εικόνες? Έχουμε τον Μωυσή νηστεύοντα, πριν πάρει τις πλάκες, το όρος Σινά. Τον Ηλία στο Καρμήλιον όρος, εκεί που είδε και εκείνος κατά ανθρώπινη έκφραση το Θεό. Να έχουμε τον Κύριο Κύριο στο μυαλό μας, σαν υπόδειγμα, γιατί αυτός συγκεντρώνει όλες τις αρετές που υπάρχουν, είναι πανάρετος, γιατί και εκείνος μας έδωσε το παράδειγμα της ληστείας. Και τέλος έχουμε μία χωρία, μία σειρά ατελεύτητη από οσίους, δικαίους, μάρτυρας, προφήτας που πέρασαν από το δρόμο αυτό της ληστείας και καθαγέσαν τη ζωή τους. Συνεπώς, έτσι και είπα και στην αρχή και το τόνισα, είναι και θέμα πνευματικού το θέμα της ληστείας. Γιατί εκείνος θα καθορίσει τις λεπτομέρειες του αγώνα του πνευματικού. Εμείς μόνοι μας θα τα θαλασσώσουμε πέρα για πέρα. Μου δείχνει ένα λεφτά να σου πω την προσωπική μου εμπειρία από τώρα που μου θυμίζεις κάτι. Ήμουν πιο νέος, πιο επιπόλαιος και όταν άρχισα να νηστεύω ένα πιάτο αρτίσιμα έτρωγα 5 νηστίσιμα. Και όταν ξαναπήγα στο πνευματικό μου έβαλε κανόνα να τρώω μισό γιαούρτι. Να τρώω γιαούρτι. Μισό γιαούρτι. Ναι. Όχι 5 πιάτα νηστίσιμα. Γιατί έκοψα το ένα αρτίσιμο πιάτο και έτρωγα 5 νηστίσιμα μετά. Υπόθηκε και αυτό, είπα ότι ορίσει ο πνευματικός από εκεί και πέρα τα άλλα λύνονται όλα. Ναι, καθαρό, να μην κουράζουμε και τους άλλους. Λοιπόν. Να νηστεύουμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτε και μόνο του Παναγίου της ουρανής, ελεηθείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσοι τον αγώ και επί της γης, τον άρτον ημών του τον ιούσιο, δώσε μη σήμερα και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, όσε και εμείς αφήρετε στο θέλημα σου. Μη σε μένεις ημάς κουρασμών, αλλά ρίσε ημάς και στον ποιμό. Διευκόμα τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Μπορεί και ο Πάτερ έχει την απόλυτη από του αξιώματος του ιερέως να μας μιλήσει. Όποτε θέλει και όταν θέλει, είναι εδώ ο τόπος φυσικά δικός. Με μεγάλη μας χαρά και να τον ακούμε και φυσικά να... Φυσικά δικός. Εμείς είπαμε σήμερα όπως μας βρήκατε, την άλλη φορά θα μας πείτε εσείς, καλώς ορίσατε. Μήπως θυμάστε που λέει ο Αείμνηστος ο Πατρίκης Βε! Πώς μου το λέει. Κάπως μου το λέγες. Βρε Χριστό θέλει. Μόνο να πει ο Χριστός πέτσα. Τίποτα άλλο δεν θέλει.